Λοιπόν. Έτσι, έτσι τον τρώτη τον μόρισε. Έτσι. Εντάξει, μου είναι και μεγάλο τώρα. Εδώ λέει την ιστορία τη ζωή του. Ήταν Σμιθ ακόμα εδώ, δεν φάμε τίποτα. Ήταν Σμιθ, ναι, ναι, ήταν Σμιθ. Είναι όντω, είναι περίμενα γύρω στα 7 λεπτά το κομμάτι αυτό. Ναι, εντάξει. Είναι, Smith, είναι Smith, τραγούδι yeah. για κατούρι με τον DJ. Αυτό. Αλήθεια. Ναι. Ένα από αυτά που βάζει, πα κάνει τη δουλειά. Πίσω από το The End, βέβαια. Όλα είναι πίσω από το The End. Το The End είναι το, νομίζω, το νούμερο 1. Και πίσω από το Harry Kane. Τον Bob Dylan. Σωστά. Το έχω βάλει εγώ και ξέρω ότι είναι μουσική. Πήγε να έκανε τη δουλειά μου. Τι ψηλό, χοντρό, ψηλό ξανά. Κουβέντα, μπυρμπύρι, ποτάκι στον μπαρ, μην έχει το σερβιτόρο και σε ψάχνει να πιάσει ένα ποτό. Δεν θα παίξει μουσική. Α, παίζει, παίζει Bob Dylan τώρα. Πήγε να πει ναι. Εκεί, δύο ώρες. Ω, μια χαρά. Μπράβο στον Bob Dylan. Λοιπόν, πριν πούμε στα δικά μας, θυμίζουμε το εξής. Το λέμε και τις προηγούμενες μέρες, αλλά επειδή μιλάμε για St. Patrick's Day. Ω, ναι. Έφτασε και το γιορτάζουμε. Έφτασε και αύριο αρχίζουμε. Έτσι. Το γιορτάζουμε κανονικότατα και εδώ, διότι είναι ωραίο να έχεις αφορμές να γιορτάζεις, να βγαίνεις με τους φίλους, να διασκεδάζεις και να δανείζεσαι λίγη από την Ιρλανδική τρέλα. Ωραίο, ναι, είναι αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως έχουμε μια συμπάθεια ως Ιρλανδούς εδώ που τα λέμε. Ναι. Ως Ελλάδα έχουμε μια συμπάθεια. Είναι ωραίοι τύποι. Τους γουστάρουμε, νομίζω, εδώ στην Ελλάδα. Και άμα γουστάρεις τους Ιρλανδούς, γουστάρεις και τις γιορτές τους. Δεν πάει διαφορετικά. Λοιπόν, φέτος στην Ελλάδα όλες οι μπυροπαρέες θα το γιορτάσουμε δέοντος με την Guinness, τη διάσημη μαύρη μπύρα, σε 200 μπυραρίες και μπαρ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Guinness στο Facebook Guinness GR. Μπορείτε όλα αυτά τα ωραία σημεία, τα 200 σημεία, στα οποία θα γίνονται πολύ ωραία πραγματάκια εκεί, δωράκια κλπ. Κλπ. Κυρίως όμως θα περνάτε καλά, θα πίνετε τις Guinness σας και θα διασκεδάζετε. Βεβαίως. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω ρωτήσεις τύπου πώς λέγεται το τραγούδι που μόλις έπαιξε. Άξ. Πολύ μεγάλη χαρά είναι αυτή. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, διότι είναι αυτό που λες. Κόντε, υπάρχει κοινό, έρχεται από κάτω, mm-hmm, ανανέωση, ακούει Smiths, δεν ξέρει τι είναι. Λέει, οπ, κάτι καλό είναι αυτό. Mm-hmm. Να, και έτσι ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Έτσι ξεκινάνε όλα, κατάλαβες. Λοιπόν. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Ξεκίνα, άκου και θα σε βγάλει ο δρόμος. Mm-hmm. Μην ανησυχείς. Λοιπόν. Τι είχαμε σήμερα, ήταν μέρα καταγγελιών σήμερα. Δηλαδή. Πρέπει να σου πω. Ήταν μέρα καταγγελιών. Δηλαδή. Είχαμε καταγγελία από Diego Torres. Ναι. Όπως ακούγεται πολύ ψαρωτικός. Ναι. Πες τον Αστέρα Μαλλιάδας. Ναι, δεν έχει σημασία, ναι, αλλά είναι Diego Torres. Ναι. Είναι ψαρωτικός. Έχει δύο ονόματα βαριά σαν ιστορία. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο οποίος έχει παίξει Καλυθέα, έχει παίξει Ηρακλή Ψαχνών, έχει παίξει Ολικό, έχει γυρίσει εκεί πέρα ΒΓ κατηγορίες. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα της Γαλλικίας, τη Φωνή της Γαλλικίας, ο οποίος είπε. Προφανώς τώρα με αφορμή το σκηνικό που έγινε, ναι, στην Τούμπα και λέει στις μικρές κατηγορίες, λέει, τι να σου πω, είναι συχνό, λέει, άνθρωποι που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, περικυκλωμένοι μόνιμα από μπράβους με πιστόλι, απειλούν άλλες ομάδες που μπορεί να μην παίζουν για τίποτα. Εγώ έχω δύο πλάστα αποδυτήρια τότε που έπαιζε στον Ηρακλή Ψαχνών και μετά μίλησες μόνο για τη δικιά του περίπτωση. Και λέει, κοιτάξτε, τώρα υπάρχει ένα μικρό γκρουπ ισχυρών που ελέγχει τα πάντα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά. Το 70% των ομάδων δεν πληρώνει συμβόλαια. Ίσως στους 10 μήνες σου πληρώσουν τους 5. Από τη δεύτερη κατηγορία, μόνο οι 2-3 πρώτες ομάδες πληρώνουν τακτικά. Από τις πιο κάτω, οι πιο κάτω δεν πληρώνουν τίποτα όλη τη σεζόν. Και λέει, μέσα σε λίγα χρόνια, αν αυτό δεν αλλάξει, θα υπάρχει μόνο η πρώτη κατηγορία και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, λέει, για να καταλάβεις, το είπε και πολύ συγκεκριμένα ο Diego Torres, κάνεις ένα συμβόλαιο επαγγελματικό 2.000 ευρώ. Λέει, παράδειγμα, το μήνα. Και σου βάζουν τον ελάχιστο μισθό που απαιτεί από 600 ευρώ και αν σου δώσουν τα υπόλοιπα, θα δίνουν μαύρα. Και κυκλοφορεί πολύ χρήμα με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης, υπάρχουν πολλές ομάδες που σου δίνουν ένα ποσό όταν υπογράφεις. Δεν σου ξαναδίνουν χρήματα, mm-hmm, και σου ξαναδίνουν το υπόλοιπο μόνο όταν φύγεις. Είμαστε. Έτσι. Ναι. Όμορφα, γλυκά, ωραία, ελληνικά. Αλλά και που τα λέμε, Γιάννη μου, τι γίνεται. Όχι, δεν έχει. Ενώ θα ασχοληθεί κανείς. Απολύτως κανένας. Πρέπει να έχει πει στο ίδιο σιρτάρι που, που έχουν μπει και όσα έχει πει ο Ολιβιέ Καπό. Βεβαίως. Διάφοροι άλλοι, δηλαδή υπάρχει ένα σιρτάρι. Αλλά πιο κάτω, γιατί ο Καπό γράφεται με σι. Ο άλλος είναι τώρα, θα μπει από πίσω. Ναι, αλλά είναι football league ο άλλος. Είναι, ναι, χαμηλότερη κατηγορία. Δηλαδή το πάνω ράφι. Σωστό. Όταν λέμε το πάνω ράφι, εννοούμε κάτω χαμηλά που μπαίνουν εκεί, που μπαίνουν τα χαρτιά μέσα. Ναι, 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 ναι. Είναι ένα ράφι που το λέμε και μαύρη τρύπα, γιατί μπαίνουν κάποιοι φάκελοι μέσα και εξαφανίζονται. Βεβαίως. Μπαίνουν εκεί και κάποια χαρτιά χάνονται. Γιατί χαρτιά είναι, δηλαδή τα παίρνει ο αέρας, τα τρώνε τα οι τερμίτες, ξέρεις, τα βλέπει ο ήλιος, καίγονται.
Που πήγαινε κανένα παιδάκι με μεχητικό φακό και να τα καίει για να κάνει το πείραμά του. Ξέρεις, με χαρτιά είναι. Έτσι. Κιτρινίζουν αυτό. Τι ασχόλησε τώρα, σιγά τα βά. Λοιπόν, αλλά είχαμε καταγγελία σήμερα και μπασκετική. Ναι. Πιο ενδιαφέρουσα, λέω εγώ. Για πέ. Εντάξει, μην ψάξετε άλλα σύννεφα να πέστε, τους άλλους δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα. Τελειώσαν τα σύννεφα, έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το site μου, το hoopshype.com, πήρε συνέντευξη από ξένο, ο οποίος αγωνίζεται στην Α1, δεν ξέρουμε ποιος είναι, και ο οποίος είπε το εξής. Λέει, παίζω μια ομάδα στην Ελλάδα. Παίζω εδώ και 3 μήνες, ακόμα δεν έχω πάρει ούτε ευρώ. Ναι. Παίζαμε απέναντι σε μια από τις παραδοσιακές ισχυρές, από τις παραδοσιακά, συγγνώμη, ισχυρές ομάδες της χώρας. Αγωνιζόμασταν και μαχόμασταν, κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι και χάναμε σε κάποια φάση, δεν ξέρω το από την ημίχρονο, τρίτη περίοδο, δεν ξέρω πού, δεν το διευκρινίζει, χάναμε μόνο για 5 πόντους σε κάποια φάση. Και εκεί λέει, ο ιδιοκτήτης, μάλλον ημίχρονο θα ήταν, μπαίνει έξαλλος στα αποδυτήρια και λέει, τι κάνετε όλοι σας, έπρεπε να χάνετε με 8 ή περισσότερους πόντους, χάνω λεφτά. Εγώ λέει, μπερδεύτηκα με αυτά που είπε. Δεν μπορώ να παίζω έτσι. Παίζω για να κερδίζω. Προφανώς κάτι είπε στον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης το απάντησε. Έτσι θα πάρεις το μηνιάτικό σου. Mm-hmm. Πρέπει να χάσεις με αυτή τη διαφορά, αλλιώς δεν θα πληρωθείς. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο το σιρτάρι που λέγαμε πριν, βάζουμε και αυτό από πιο κάτω από τα άλλα, όμως είναι μπάσκετ. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας ειδικός φάκελος από κάτω. Που γράφει, νομίζω, που λέει εκεί που δεν φτάνει το φως του ήλιου, νομίζω, λέει για το σιρτάρι και το χαρτάκι. Κάτω από καπό, από Diego, πώς τον είπαμε, Diego Torres. Diego Torres, αλλά βάζουμε και αυτό από κάτω, του ανώνυμου μπασκετμπολίστα. Ναι. Βέβαια, χαρτιά είναι όπως έλεγα πριν. Καμιά φορά ξεσκίζονται, χαλάνε. Θέλω να πω ότι. Ναι, κυτρινίζουν τα τρώει, τα τρώνε, ξέρω εγώ, οι τερμίτες. Ναι, ναι, είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Είπαμε για κάτι ειδικά έντομα που λέγονται χαρτοφάγοι, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις καμιά φορά πάνε και τότε τα χαρτιά. Mm-hmm. Όταν, ας πούμε, δηλαδή μπαίνουν κάποια χαρτιά μέσα, στηβάζονται κάποιες υποθέσεις, πάνε οι χαρτοφάγοι και τσίκι τι θα τρώνε. Τώρα που λες με χαρτιά που τρώγονται και τα λοιπά, θυμήθηκα πριν από. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες. Πριν από περίπου 10 μέρες πρέπει να ήταν. Όπου καθώς έψαχνα έτσι εκεί για ειδήσεις και διάφορα, πέφτω μπροστά στην είδηση. Live περίπου όπως αναμεταδιδόταν φωτιάς στη Β' Αδόη Λάρισας. Και μια φωτιά που δεν μπορούσαμε να την ελέγξουμε, να και μια φωτιά που δεν μπορούμε να τη σβήσουμε, και τελικά η τάδε που είναι και σε όροφο κιόλας καταστράφηκε. Πόσα έγραφα δυστυχώς, δυστυχώς, πόσα έγραφα δυστυχώς. Δυστυχώς, πραγματικά. Δυστυχώς, πόσοι φάκελοι δυστυχώς. Πόσα έσπα εξαφανίστηκαν. Κάτι πράγματα όμως, Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό τα βαχυκλώματα είναι ύπουλα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Όχι, και δεν μπορείς να τα σβήσεις και εύκολα μετά. Ναι. Είμαι σίγουρος βεβαίως ότι υπήρχαν όλα τα backup. Εννοείται. Είμαι σίγουρος ότι τα πάντα ήταν μηχανογραφημένα και υπήρχαν και τα σχετικά backup σε σκληρούς δίσκους, οι οποίοι θα υπήρχαν σε κάποιο χρωματοκιβώτιο. Εγώ λέω και υπήρχαν backup και σε φωτοαντίγραφα. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή είχαμε ένα φακέλους κλόνους, που τον φακέλο που ήταν εκεί, κάπου αλλού. Αν θες ένα πυρήμαχο μέρος. Βεβαίως. Μ' αρέσει. Με αντισεισμική προστασία. Τα αντίγραφα, οι κλόνοι. Αντισεισμική, αντιπυρική, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ακόμα και προστασία από πυρηνική επίθεση. Ενδεχομένως όπως τα. Πώς το λένε, όπως τα καταφύγια του Χίτλερ. Βέβαια δεν ξέρω αν έχουν ψεκάσει για χαρτοφάγους εκεί. Γιατί οι χαρτοφάγοι βγαίνουν καμιά φορά στα πιο απίθανα μέρη. Επειδή υπάρχουν περικοπές και στα τελευταία χρόνια δεν ψεκάζουν για τα κουνούπια. Ναι. Θα ψεκάσουν για χαρτοφάγους. Τώρα δεν ξέρω. Τα βλέπω λίγο δύσκολα τώρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για κάτι άλλο τώρα, κύριε. Μια άλλη καταγγελία. Για πες. Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε έξω με τον Νικόλα Ακτύπη, έγραψε ένα κείμενο στο οποίο το προσυπογράφω με χέρια και με πόδια. Για το Βασιλακάκι. Για το Βασιλακάκι. Και εγώ το προσυπογράφω με χέρια και με πόδια. Και επειδή διάβασα και όλη τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων του Ατρομήτου για τις μη κλήσεις των παιχτών, πέρα από τον Ατοφύλακα που okay, τον έχουν καλέσει, έχουν αγνοηθεί από τις κλήσεις ένα σωρό καλοί παίχτες του Ατρομήτου, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή χρονιά. Να. Σε μια ομάδα η οποία μέχρι τα μισά της χρονιάς λέγαμε
μήπως μπορεί, μήπως πλασαριστεί, μήπως κάνει το θαύμα, μήπως. Αλλά και μέχρι τώρα παραμένει ψηλά με ωραία μπάλα και με ποδοσφαιρική υγεία. Επειδή έχουν αγνοηθεί από τις κλήσεις όλοι οι Χατζησαΐδες, οι Ρισβάνιδες, οι Κυβρακίδηδες, οι Γιαννούλιδες, όλος ο κόσμος έχει αγνοηθεί. Ο Βασιλακάκης, κανένας δεν χωράει στα πλάνα του Σκύμπε. Εγώ κρατώ κάτι το οποίο βγαίνει από τον Ατρόμητο και για μένα είναι και όλο το ζουμί της ιστορίας. Ναι. Ότι πώς, ας πούμε, θα μπορέσουμε, αν θες, να δελεάσουμε ένα παίχτη να έρθει να παίξει στον Ατρόμητο, αν η πόρτα της Εθνικής είναι κλειστή για παίχτη στον Ατρόμητο. Και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό το πράγμα. Και ναι, ένα πολύ σοβαρό παράπονο μπορεί να έχει μια ομάδα, ότι διαφορετικά έρχεται ένας παίκτης να παίξει σε μια ομάδα στον Ατρόμητο που δεν είναι στις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της χώρας, όταν ξέρει ότι η παρουσία του μπορεί να ανοίξει πόρτα για την Εθνική, είτε την Εθνική Ελλάδος είτε και κάποια εθνική άλλη ανάλογα από την εθνικότητά του. Ναι. Αν η πόρτα είναι κλειστή μόνιμα για παίκτες αυτών των ομάδων, δηλαδή που δεν θεωρούνται μεγάλες ομάδες, τότε τι σκατά θα κάνουν αυτές οι ομάδες. Και βλέποντας κλίση, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις τον Λιμνιό, ο οποίος ήταν στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει κάνει μια αρκετά καλή χρονιά, ναι, αλλά έχει πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, και λες ότι αν ο Λιμνιός ήταν στον Ατρόμητο, δεν θα πήγαινε στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Αντίστοιχα, αλλά επίσης, ο Βασιλακάκης έχει κάνει πολύ καλύτερη χρονιά συγκριτικά με τον Λιμνιό. Και το πρόβλημα δεν είναι ο Λιμνιός. Μια χαρά το παιδί, πολύ καλά. Αν μου επιτρέπεις, για να το δούμε και λίγο σε θέμα θέσεων, ο ομοσπονδιακός προπονητής, πέρα από τα όποια, τέλος πάντων, από την όποια ισορροπία προσπαθεί να κρατήσει, που ναι, και νομίζω το κάνουν παραδοσιακά όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις χώρες, κοιτάς και λίγο, ρε φίλε, ποιους παίκτες πήρε για ποιες θέσεις. Δηλαδή, λες το Λιμνιό, λες μάλιστα και πήρε το Λιμνιό, εντάξει, οκ, okay, μπορώ να το καταλάβω. Για να δούμε. Ναι. Ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν. Και λες, ρε φίλε, βλέπεις, χωρίς καν να σκεφτείς τίποτα παραπέρα, βλέπεις και τον Γιάννη Γιαννιώτα στην αποστολή. Ναι. Ο Γιάννης Γιαννιώτας, που αντικειμενικά κάνει μια πολύ καλή χρονιά με την Εθνική, επίσης με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι με την Κροατία, ναι, στα παιχνίδια που έμπαινε ως αλλαγή, ήταν αποδοτικός, ήταν πολύ καλός. Άλλα στην εικόνα της Εθνικής προς το καλύτερο, της έδινε πνοή κτλ. Παίζει ακριβώς τη θέση του Λιμνιού. Και να μην πάμε πιο πίσω, υπάρχει και ο Λάζαρος. Ναι. Ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, και ο Μπακασέτας και παίχτης που μπορεί να πει, και λες, οκ, γιατί πήρε το Λιμνιού. Υπάρχει ο Δόνης. Ναι, ο Δόνης, ναι, κτλ. Εντάξει, οκ, το Λιμνιού, αλλά γιατί. Και μετά κοιτάς στη θέση του Βασιλακάκη, λοιπόν, για να γυρίσουμε. Λες του εκεί, δεν θα ήταν λογικό να ψάχνετε πιο πολύ ο προπονητής. Γιατί, ρε φίλε, τώρα εκεί ψαχνόμαστε. Είμαστε με τον Τραχτσίδη και τον Τζιόλι και το Ζέκα, τον Κουρμπέλη και τον Σάμαρη. Μάλιστα. Εντάξει. Και κάπου λίγο έλεος με τον Τζιόλι πια, θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, λίγο έλεος κάπου με τον Τζιόλι. Ναι, εντάξει, ναι, okay, ναι, ναι. Τον ευχαριστούμε πολύ για ό,τι πρόσφερε. Ψάχνω να βρω τι μπορεί να πάρει. Ψαχνόμαστε που λέμε αυτά, δεν είναι αμυντική μέσα. Ο Βασιλακάκης είναι αμυντικός μέσος. Όχι, δεν είναι αμυντικός μέσος. Okay, αλλά παίζει τη θέση. Είναι απ' όλα. Είναι οχτάρης. Ναι. Okay, δεν είναι εξάρης. Ναι. Είναι box to box. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και επειδή είναι και 29, ναι, δικαιούται, νομίζω, ναι, με τη χρονιά που κάνει. Ναι. Δεν είναι ότι είναι μπροστά του, ότι είναι 25 χρονών και λες, εντάξει, θα το καλέσουμε του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, να πούμε, η Λιόνι σοφάρισε την CSKA στο 58. Δύο λεπτά αργότερα η CSKA κάνει το 1-2 και ξαναπαίρνει σκορ πρόκρισης. Ναι. Με την ώρα που ετοιμάζεται να κάνει και αλλαγή, να βάλει τον Βιτίνιο μέσα. Λοιπόν, 1-2. Κυρίες και κύριοι, Λιόν CSKA Μόσχας, 0-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζουμε σκορ πρόκρισης αυτή τη στιγμή για την CSKA. Δεν έχει αλλάξει το σκορ στο Arsenal Milan. Είμαστε στο 1-1. Στο 0-0 το παιχνίδι της Salzburg με την Dortmund, όπου θυμίζουμε ότι η Dortmund εδώ πέρα ψάχνει δύο γκολ. Ναι. Δύο καθαρά γκολ, αναπάντητα γκολ, για να αποκριθεί, διότι έχει χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Να πούμε επίσης, να θυμίζουμε, γιατί το είπαμε πριν την ώρα που ήταν ο Τόλης στον αέρα, Μακάβι Τελ Αβίβ Χίμκι 91-94. Μοναδικό παιχνίδι σε εξέλιξη πλέον, αλλά ουσιαστικά τελειωμένο. Στην τέταρτη περίοδο, Μπασκόνια Ζαλγκίρης 79-52. Αυτό σημαίνει ότι η Ζαλγκίρης θα πάει στο 15-11 και η Μπασκόνια θα ανέβει στο 13-13. Ο Σονούπο και δίνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, και με την νίκη του εντάξει, του Ερυθρού Αστερίσεως όχι τόσο πολύ, και με την ήττα της Μακάμπη γίνεται και ένας ψιλοχαμούλης στις θέσεις εκεί στο 7 και στο 8 σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης, συγγνώμη, θέλεις να πεις κάτι? Όχι, για το προηγούμενο θέμα, ναι, να το κλείσουμε. Ναι. Επίσης, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι δουλειά έχει ο Κουλούρης στις κλήσεις? Ότι δεν έχουμε center for. Γιατί δεν έχουμε center for, δηλαδή center for που να παίζουν και να βάζουν γκολ, δεν υπάρχει ο Μανιάς.
Παίκτες πρέπει να παίζουν και να σκοράρουν. Μια σχετική συνέπεια. Αμανιάς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Σκύπα, καταλαβαίνω καλά, κάνει μόνο πολιτική, κάνει πολιτική ισορροπιών. Ναι. Μόνο δεν ξανακάνει. Μόνο κάνει σίγουρα πολιτική okay. όμως. Εντάξει. Και ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Λιμιός το κουλούρισε, το προφανώς ο ΠΑΟΚ, γιατί κάποιοι μπορεί να το πάνε προς τα εκεί. Είναι άλλοι παίκτες οι οποίοι αδικούνται από το γεγονός ότι παίζουν σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν το όνομα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα για το Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν ανοίξει αυτούς τους παίκτες πλέον. Δεν έχει αυτό το προνόμιο που μπορεί να απολάμβανε προηγούμενα χρόνια και να έχει παίκτες στην εθνική, οι οποίοι έπαιρναν πόντους επειδή φόραγαν τη φανέλα. Δεν το έχει αυτό το προνόμιο τώρα. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Να πεις ότι ο Κουλούρης επίσης καλείται στην εθνική. Εντάξει, καλό κάτι φιλικά είναι, ρε παιδί μου, okay, αλλά την που γυρίζει και ο Καρέλης, να θυμίσω, ναι. επίσης, ναι. στην εθνική. Εντάξει, το Κουλούρη μου φαίνεται λίγο πιο λογική κίνηση από του Λιμιού, άμα επιτρέπει, ότι ψάχνουμε. Από την άλλη, ρε φίλε, τον Κουλούρη. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Κουλούρης φέτος? Ξέρω, δύο, ένα. Ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Ναι, εντάξει, απλώς λέω ότι είναι η θέση που ψαχνόμαστε. Σε αυτή τη θέση ψαχνόμαστε, είναι αλήθεια. Δηλαδή και ο Μανιάς, αντίστοιχα δεν έχει βάλει πολλά γκολ φέτος. Δεν είναι η καλή του χρονιά φέτος του Μανιά, αλλά ο Μανιάς τουλάχιστον λες, ρε φίλε, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό. Έχει αγωνιστικό ρυθμό, καλό. Αυτό. Και χάνει και ευκαιρίες που αν βάζει γκολ, αλλά έχει, είναι με στις φάσεις, χάνει ευκαιρίες, είναι. Ναι. Εκεί δηλαδή ο Μανιάς πλέον έχει κάνει δύο, ας πούμε, καλές χρονιές και μία τρίτη φέτος τίμια. Okay. Ναι, όπως λέει κάποιος, ανανέωσε το συμβόλαιο του με εθνική ο Τζιόλης. Κάπως έτσι. Το φάνη τον Γκέκα, παιδιά. Αχ, το φάνη τον Γκέκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης, για να μην το ξεχάσουμε, κλείνοντας το ημιώρο, ότι μέσα σε όλες τις μεγάλες, δεν θα έλεγα κοσμογονικές, αλλά μεγάλες αλλαγές τις ποδοσφαιρικές οι οποίες γίνονται, με το Nations League θα το βρούμε μπροστά μας και όλα τα υπόλοιπα, ετοιμαζόμαστε. 1-3 Τσέσκα, Μωρέ Τσέσκα. Μωρέ, μπράβο. Ο Βέρμπλουμ είναι ο σκόρ του τρίτου γκολ. Ετοιμάζεται η FIFA να ανακοινώσει την Παρασκευή, όπου έχει συνεδρίαση στην Μπογκοτά, την κατάργηση του κυπέλλου ομοσπονδιών, την κατάργηση επίσης του παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων. Είμαστε. Διότι είναι κατά την κρίση της δύο διοργανώσεις που δεν έχουν ιδιαίτερη ανταπόκριση. Δεν έχει άδικο, θα έλεγα εγώ, εδώ. Okay. Αν και θα πω απλώς ότι το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, για τους συλλόγους που πάνε και συμμετέχουν, το θυμάμαι διαχρονικά, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι, ρε παιδί μου, άτυπος τίτλος του πρωταθλητή κόσμου. Ναι, αν όχι για τις ευρωπαϊκές ομάδες που ναι, πηγαίνουν. Για τις λατινοαμερικάνικες σίγουρα. Ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Γιατί τώρα πηγαίνει, ξέρω εγώ, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, ομάδες τέτοιες που είναι πολύ χορτάτες από τίτλους και που 9 στις 10 φορές το παίρνουν κιόλας. Ναι. Για τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής που γίνουν είναι. Είναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση να παίξουν εκεί και να διεκδικήσουν. Πρόσεξε όμως. Επειδή Ινφαντίνο είσαι, όπως έκανε τη δουλειά ο Ινφαντίνο με την κατάργηση των φιλικών, ήταν και να φτιάξουμε ένα Nations League και να δώσουμε και ένα κίνητρο κτλ. Η κατάργηση εδώ πέρα δεν έρχεται μόνη της. Σου λέει, προσέξτε κυρίες και κύριοι, προσέξτε τώρα πώς έρχεται το τσιτσί και μπαίνει στη δουλειά. Θα καταργήσουμε το Συνομοσπονδίο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά θα φτιάξουμε μια άλλη ωραία διοργάνωση που θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Θα περιλαμβάνει 24 ομάδες. Ναι. 7 πρωταθλήτριες κάθε Ηπείρου. Θα έχουμε 3 ομίλους των 8 ομάδων, με 12 ομάδες από την Ευρώπη, 5 από την Νότια Αμερική, 2 από την Αφρική, 2 από την Ασία, 2 από Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Ψάχνουμε να δούμε πώς θα χωρέσουμε και την Οκεανία μέσα. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνουμε, πάμε να φτιάξουμε ένα μικρό μουντιάλ. Μάλιστα. Να σου πω, ομάδες, όχι εθνικές, ομάδες. Ομάδες, ναι, αλλά θα είναι σαν συλλογικό μουντιάλ. Ναι. Κατά κάτι σου λέει, τι μας έλειπε, τι έχουμε, μπορεί να είναι ωραίο, έχουμε το μουντιάλ. Να φτιάξουμε και ένα ωραίο μουντιάλακι ομάδων, όχι μόνο παγκόσμιο συλλόγο, να παίζει ένα Μίλαν Βάσκο για να συναντώνται οι λαοί. Άρα, άμα καταργήσουμε το Confederations που είναι πάντα μια χρονιά πριν το Μουντιάλ, ναι. μας ανοίγει ένα ωραίο καλοκαίρι να χώσουμε εκεί αυτό. Είδες που αρχίζει και μπαίνει στο νόημα τώρα. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο ο Τζάνι. Ναι. Και μπορούμε να το κάνουμε κιόλα στη χώρα που θα φιλοξενεί το Μουντιάλ, όπως κάναμε το Confederation μέχρι τώρα. Όμορφα. Να είναι και ένα test event, ας πούμε, για το. Όμορφα. Πολύ ωραίο, ζεσί. Όμορφα.
Ρε, μπράβο του Τζιάννη. Ένα παγκόσμιο Champions League, φίλε. Αυτό θα είναι. Μπράβο στον Τζιάννη. Λοιπόν, αναμένουμε αύριο τις επίσημες ανακοινώσεις. Κυρίες και κύριοι, 11:30 πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο τελευταίο ημέρο. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Ζέβα. Μας μεταφέρει τι υπόθηκε η συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και οτιδήποτε άλλο έχουμε από ρεπορτάζ και δηλώσεις, Ελληνικό. Δεν βαριέται ποτέ, έτσι παραδέχεται το. Ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, βασικά να ξεκινήσω με την πρώτη έρευνα που έκανα. Το είπα στη μετάδοση απλά εντυπωμένο και μόνο μου, δεν μπορούσα να το τσεκάρω εκεί την ώρα. Είναι η δεύτερη πιο βαριά εντός έδρας στην ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι. Το μείον 27. Είναι η δεύτερη πιο βαριά εντός έδρας, αν λέγεται, του Ολυμπιακού, μετά το μείον 51. Με την εφέ, το 110. Μπράβο. Την σεζόν 2004-2005, μια οδυνηρή ήττα για τον Ολυμπιακό που τότε βέβαια ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, παρατημένος ως ΚΑΕ από το Σοκρατικό Καλή. Λοιπόν, ο Γιάννης Θεόπουλος πραγματικά έφτασε και βρόντιξε στην συνέντευξη τύπου. Όχι τόσο για την ΙΤΑ, γιατί όπως είπαμε και στη μετάδοση και είπατε κι εσείς, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα, αλλά για την περιραίωσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του Ολυμπιακού και τις νίκες, ότι είναι ήδη στο Final Four. Είπε συγκεκριμένα, αυτό το παιχνίδι μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Υπήρχε μια υπέρμετρη αισιοδοξία ότι ήδη έχουμε πάει στο Final Four. Ακούγα γύρω μου συνέχεια τη λέξη Βελιγράδι, διαβατήρια και διάφορα τέτοια. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Πρέπει να πω και να καταλάβουν και οι παίχτες μου και όλοι όσοι είναι στην ομάδα αλλά και γύρω μας ότι ακόμη δεν έχουμε ούτε το πλεονέκτημα έδρας. Μερικοί βιάζονται. Δεν πρέπει να προτρέχουμε. Δεν έχει κρυφθεί απολύτως τίποτα. Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι για να μην έχουμε τέτοια εικόνα. Διότι και το πλεονέκτημα έδρας να πάρεις, υπάρχουν τα play-off που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε το πλεονέκτημα, παίξαμε με την ΕΦΕΣ που όλοι έλεγαν ότι μας ταιριάζει. Χρειάστηκε όμως να κάνουμε break στην έδρα της, διότι έγινε το 1-1 μετά το πρώτο παιχνίδι που είχαμε κερδίσει πολύ εύκολα και η ΕΦΕΣ μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Οφείλουμε όλοι στην ομάδα να καταλάβουμε πως πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους και νομίζω ότι αυτή η ήττα μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ότι ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Για το παιχνίδι ειδικά είπα ότι ήμασταν πολύ νευρικοί και βιαστικοί στην επίθεση χωρίς καλές ιδέες στο διάβασμα της άμυνας στην Μπαρσελόνα. Χάσαμε πάρα πολλά τρίποτα που αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρσελόνα να κλείσει την άμυνά της στο ζωγραφιστό και να μην έχουμε διαδρόμους, αλλά μας επηρέασε και στην άμυνά μας, γιατί δεχτήκαμε πολλούς εύκολους πόντους από συνδυασμό και από θετικά rebound. Γενικότερα προσπαθάμε να γυρίσουμε το παιχνίδι με πολύ ανορθόδοξο τρόπο, είπε, με ατομικές ενέργειες και όχι ομαδικές. Αυτό δεν μας ταιριάζει και υποστήκαμε μια πολύ δίκαιη ήττα, συγχαρητήρια στην Μπαρσελόνα που ήταν πάρα πολύ καλή. Από την πλευρά του προπονητής των νικητών, ο Βέτσλαβ Πλέσιτ, επίσης ο Γιάννης Θεόπουλος, να μην λησμονήσω, ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τη στήριξη που του παρέχει αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του να χάσει τον πατέρα του. Το επεσήμανε στο τέλος των δηλώσεων του. Ο Βέτσλαβ Πλέσιτ λοιπόν είπε ότι συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου, είναι πάρα πολύ χαρούμενο για τη σημερινή εμφάνιση. Έκαναν εξαιρετική δουλειά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία μας έδωσε κίνητρο λόγω του τεράστιου σεβασμού που τρέχουμε για την ομάδα Ολυμπιακός αλλά και για τον προπονητή τους, που είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τεράστια δήλωση νομίζω από τον Πέσιτς για τον Γιάννη Θεόπουλο. Νομίζω πως παίξαμε εξαιρετική άμυνα, αλλάξαμε τα rebound, είχαμε συγκέντρωση σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε πει ότι είναι κλειδί να ξεκινήσουμε καλά το παιχνίδι και να το τελειώσουμε καλά, και αυτό έγινε. Και σε συνδυασμό με τον περιορισμό του Κρίντες και του Σπανούλη, που είναι η κινητήρη μοχλή του Ολυμπιακού, καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Είπε ο Σπέτσραβ Πέσιτς. Μια δήλωση μικρή του Μακλίν, δεν υπήρχαν και πολλά λόγια, έτσι, όρεξε από τους ελληνικούς. Δεν μας πήγε τίποτα καλά. Η Μπαρτσόνα έπαιξε χωρίς πίεση και έπαιξε εξαιρετικά. Προχωράμε μπροστά και κοιτάμε την συνέχεια. Ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, από στιγμή που κατάλαβε ότι έχασε, παραδόθηκε εντελώς και η διαφορά της μέχρι και τους 30 πόντους χαρακτηρίζει απαράδεκτο αυτό το γεγονός. Αυτά, παιδιά, υπόθηκαν και συνεντευξή και στα αποδυτήρια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Για χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, στο μεταξύ να πούμε ότι η Λιόν μείωσε στο παιχνίδι με την Τζέσκα, έκανε το 2-3 και ψάχνει τώρα ένα γκολ η ίδια για να πάρει την πρόκριση. Η Άρσεναλ με ένα σούτ του Τσάκα, το οποίο το έπνιξε ο Ντοναρούμα, γύρισε το παιχνίδι από το 0-1, το έχει κάνει στο 2-1. Και η Ντόρτμουντ. Αλλά εδώ παραμένει η μεγάλη γελιότητα τη βραδιά στο θέατρο του Βέλμπεκ, νομίζω ήταν στο. Του Βέλμπεκ, ναι. Μα στέρισε ένα πιθανά πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Και είναι περίπτωση που λες ότι μακάρι να υπήρχε κανονισμό να μείνει έξω 10 μήνες. Δηλαδή, μπα και το κόψουν αυτή την μπουρδα οι τύποι οι οποίοι κλέβουν. Και είναι και Αγγλία, που είναι τόσο. Είναι η πιο ευαίσθητη λίγα σχετικά.
σχετικά με το θέμα. Εδώ είναι η Ευρώπη. Ναι, λοιπόν. Και η Dortmund χάνει ευκαιρία στην Αυστρία. Αυτό γίνεται. Αλλά δεν βάζει γκολ. Αλλά δεν βάζει γκολ. Όχι, είμαστε ακόμα στο 0-0. Με τιμά που κάνω εργασία για την κλειδοκρανιακή δυσπλασία και σας ακούω. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Κάποιος λέει Τζιόλης, Τζαβέλας, Μανιάτης, Άμαρης, Μήτρογλου, όλοι διεθνείς, αλλά όχι όταν ήταν στον Πανιόνιο. Φίλοι, το τρομή του μην ελπίζετε. Έχουμε ένα μεγάλο σερί από Στραντλιβάριους, ο οποίος μπαίνει με αξιώσεις, πρέπει να πω. Χαρτάκια in 58, Μουχρίτσα, τι είναι αυτό ρε. Γήπα στη Μεγαλόνισο, codename of folklore. Ή μες στον Χλεχλενό καμπό, Παβιό Λεβάντε Φιόρε. Καπάκια. Ιβάν, εσύ μαρκαριστέ, το payroll βρυχάτε. Κάζα τη Σίλβιο επιγραφή, χανόμαστε ρουφάτε. Ή για ταινία στο Παβιό, κουκούνα με καράτε. Στα καπάκια. Πρέκα σαν άκουσε Ερντογάν, ζώστηκε το κουμπουρί. Στο τσαουσόσπιτο γλυκό, κρέμα από μπουλουγούρι. Ή δεν είναι νηστίσιμο, του ζουέλα το αγκούρι. Και ο ίδιος φίλος, λέει Πανελλήνιος 2018, τέταρτο θέμα μαθηματικά. Τα χαρτάκια του Γιαννάκη είναι 58, τα φιλτράκια του είναι 100. Βρείτε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο όπου OCD ίσον 0. Νομίζω το βρήκε ένας φίλος χθες. Είναι τα 50, θυμάμαι καλά. Ναι. Στόικα. Μπάμπι στενές στον κουβαρά, πενθούν όλες οι στάνες. Ιβάν και Τίγρη στο remake, δυο καπνισμένες κάνες. Ή παβιό κουμπούρι ωραίγονται και αδερφές και μάνες. Συνεχίζει, δεν ήταν ένα, περίμενε, έχει άλλα δύο. Γίδα γειτόνου έμπαινα, κέρατο δε μετράει. Ζωή εν τάφο στράτος Τζο, ξεχνάμε σαν δικάει. Ή βρίσκεις στον μπράζερ στον παβιό, γράφοντας long black guy. Και τρίτο, πιάνει μαλλίο φελαϊνή, μοιάζει με Hello Kitty. Ο Σίλβιο πόλης έσπηρε σαν άλλος Warren Beatty. Ή του ζουέλα η σωλήνωση υδροδοτεί και σπίτι. Παρακαλώ τώρα. Ο Τίγρης προειδοποίησε, γυρίζει ο Ρουμπάμπας. Καψόνια κάνει ο ψηλός, τσαού ξύρισμα λάμπας. Ή η ρακέτα του παβιό σετ παίρνει από Πιτ Σάμπρας, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Μάλιστα. Για σένα που έχει στείλει το μήνυμα που λες, πείτε κάτι για τον Νεϊμάρ που κοροϊδεύε τον Χόκινγκ σε ένα πυρικό καροτσάκι. Δεν κοροϊδεύε τον Χόκινγκ. Απλά με στη βλακεία τον Νεϊμάρ πίστεψε ότι επειδή έχει κάνει την εγχείρηση και έτσι προφανώς μετακινείται με το καροτσάκι, προσπάθησε με το φτωχό του μυαλό να τιμήσει έτσι, τη μνήμη του μεγάλου επιστήμονα που έφυγε από τη ζωή. Δεν τα κατάφερε, αλήθεια. Δεν κοροϊδεύε ωστόσο. Για να μην τα κάνουμε καλά ίσωμα. Δεν κοροϊδεύε. Αλλά το φτωχό του μυαλό παρέμεινε φτωχό. Okay. Το Ρακομέλου που Λυκάκου, όχι, δεν είναι πιασμένο, δεν είναι και πολύ καλό. Το Ακούνια που σε κούναγε επίσης δεν είναι πιασμένο, είναι. Αχ, κόμψη, κόμψα. Okay. Ο Χόρχε Πάριος λέει: τι να μας πει ο Καπό από καταγγελίες, όταν έτρωγε τα δίπιτα σουβλάκια στη Λεβαδιά, καλοπέρναγε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Του Νεϊμάρ το special move είναι το famous dive. Τσαούσεις με φαγόπυρο και δυο σκελίδες τσάιβ. Ή σαν αντικρίσεις του παβιό φωνάζεις it's alive, λέει ο Μαστροξεπέτος. Πρόγραμμα αγάπη για να μπει θέλει του φίλου χέρι. Βλέπει η κάρχια τον παβιό, ποιος θα τη συνεφέρει. Ή αυτά βλέπει ο ψηλός, θα φύγει για τα Αλγέρι, λέει ο Πάνος Αριζόνα. Δεν πρώτη αναφορά του προγράμματος αγάπη σε τρέλημα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει το εξής. Φοιτητής στην Αγγλία, παρακολούθησα το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με την Τζέλσι μαζί με 4 Ισπανούς. 2 οπαδούς της Μπαρτσελώνα, Καταλανούς, και 2 οπαδούς Ρεάλ από Μαδρίτη. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια υποστηριχτής Μπάρτσα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνανε τα εξής 3 πολύ αστεία κατά τη γνώμη μου σκηνικά. Πρώτον, σε μια φάση με ρωτάει ένας Ισπανός τι ομάδα είμαι. Το απαντάω Παναθηναϊκός. Με κοιτάει 1-2 δευτερόλεπτα με απλανές βλέμμα και μου κάνει: μήπως Παναθηναϊκός σημαίνει η ομάδα όλης της Αθήνας. Μένω παγωτό και του λέω πώς το κατάλαβε, για να μου απαντήσει ότι όταν ήταν μικρός έκανε ελληνικά για κάποια χρόνια και θυμάται ότι παν σημαίνει όλος. Δεύτερον, οι Μαδριλένοι στη φάση με το Αλόνσο που ζήτησε πέραν αρχίζουν τα δικά του εφαλώνα και τα λοιπά και απίστευτο κράξιμο για το παιχνίδι προετών με Τσέλσι το 2009. Ο ένας Καταλανός απαντάει ότι ελάχιστες φορές έχει ευνοηθεί η ομάδα του στο Τσουλού, οπότε πετάγομαι με φωνή 10 και του λέω: και το πέναλτι του Μπονάνο στο Μανολάκι τι ήταν, αδερφέ. Με το που βάζω τη φάση στο YouTube για να σου τη δείξω, επειδή δεν θυμόντουσαν, αρχίζουν οι Μαδριλένοι κράξουμε επί 100.
Και τρίτον, σε μια φάση ρωτάω τους Καταλανούς την άποψή τους για τον Πικέ. Προσωπικά, αν και καταλαβαίνω ότι λόγω τεχνικής και αντίληψης του παιχνιδιού ταιριάζει Γάντι στην Μπαρσελόνα, αμυντικά τον θεωρώ λίγο καλύτερο του Νίκου Τσιμπλή του Ιωνικού. Μου απαντάνε και οι δύο ότι τον θεωρούν εύκολα ένα εκ των καλύτερων αμυντικών που έχουν δει ποτέ στην Μπαρσελόνα. Είναι απίστευτη η εκτίμηση που τρέφουν οι παδί της Μπάρτσα για Πικέ. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Ο παραπονούμενος λέει και εμείς στέλνουμε τριλήματα και δεν τα διαβάζετε, ενώ όσο στέλνουν 3-4 back to back αμέσως τρέχετε, είστε της ποσότητας και όχι της ποιότητας. Όχι. Ουχή, ουχή. Όχι. Ποτέ. Ουχή. Ζαμέ. Όταν είναι καλά τριλήματα. Ας είναι 1 ή 10. Είτε έρχονται σε κοπάδια, είτε έρχονται μεμονωμένα, φυσικά και διαβάζονται. Πριτσόλα έφαγα εχθές για πλότσοπ ούτε λέξη. Η βάρια μόσχα έφυγε, ξενέρωσε με Αλέξη. Ή του παβιό στο χαλαρό, 22 συν 6. Λέει ο χομπίστας τριλματίας για επαγγελματίας. Μεγάλη αλήθεια από τον ευτύχη Μπλέτσοου. Σε κάθε μάτς που πηγαίνει στην παράταση, ο σπίκερ θα αναφέρει πως το ημίχρονο θα γίνει μια μικρή διακοπή, παρότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Mm-hmm. Ναι, για αδροστούν οι παίκτες συμπληρώνω εγώ. Σωστό. Μεγάλη αλήθεια, μετά από μεγάλες εμφανίσεις του Μέση όπως η χθεσινή, πάντα σε μια εκπομπή ή ένα site θα δούμε τον πρωτότυπο τίτλο Παύλα Λογοπαίγνιο Μεσσίας. Λέει το αλογάκι της Βαρδιάς. Εννοείται. Βεβαίως. Για την ιστορία με την Deutsche Lars, λέει ένας φίλος, θα τα επαναφέρουν όλα τα καμένα αρχεία μέσω δισκετών, μην ανησυχείτε. Άλλος φίλος λέει, την οποία εφορία είχαν ανακοινώσει καμιά δεκαριά μέρες πλην ότι κλείνει, οπότε σου λέει, αφού κλείνει που κλείνει, να τις βάλουν και μια φωτιά. Και ο Στόικα σημειώνει, βεβαίως, ότι μιλάμε για τον νομό όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πόρσε κυκλοφορούν τα περισσότερα καγένα ανακάτοικο στον κόσμο. Θυμάσαι αυτό έτσι, μυθικό. Χαιρετισμούς λέει κάποιος στο Θεό, εισαγωγικά, που σήμερα σε λέω του στο Facebook, ο Θεός, παραδέχτηκε ότι είναι fight clubικός από μικρό παιδί. Ποιος, συγγνώμη. Ο Θεός, Θεός. Στο Facebook. Στο Facebook. Ο Θεός. Ο Θεός. Αυτό. Ναι. Ο Θεός, ναι. Μάλιστα. Okay. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Τσαούσης ποτέ ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ορίστε. Υπάρχει να πιστείς ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Τι πρέπει να κάνει, να έρθει σπίτι σου για ποτό, να σου φέρει λεμον πάει από το μικρό. Μόνο όταν θα το παραδεχτείς. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να κάνει και το ξέρει και ο ίδιος. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνει. Να βάλει γκολ με χέρι στο τελικό σε μουντιά. Καλό, γιατί όχι. Γιατί όχι. Καλό, τώρα που πες στο για μουντιάλ. Ναι. Είδα ρε εσύ πέρασε μπροστά με ένα βίντεο του οποίου την ύπαρξη αγνοούσα. Ναι. Το οποίο δεν θυμάμαι καν από ποτέ ούτε ποιες ομάδες παίζουν. Όπου ο Jesper Blomqvist, θα το θυμάστε αρκετοί από την θητεία του στην Arsenal, mm-hmm. το Jesper Blomqvist, βάζει ακριβώς το γκολ που δεν έβαλε ο Πελέ στον Μαζούρκεβιτς. Που περνάει από τη μία ναι. μπάλα και από την άλλη ο ίδιος. Ναι. Αυτό το έβαλε όμως. Έκανε ακριβώς αυτό, γύρισε, πήρε την μπάλα και το έβαλε. 3-1 το Arsenal. Μάλιστα. Λοιπόν, τρίλημα από τον The Knights Χουσέι Καραγουνί. Εισαγωγή στην εθνική με τον Ασέπο Τζιόλης, του Ντάνι Γουέλμπεκ η βουτιά εξόλης και προόλης, ή του Παβιού ανεπανάληπτος τον ύμνησε και ο Τόλης. Είναι το τρίλημα. Ο Δημήτρης από την Ολλανδία αναρωτιέται, αν εξαιρέσουμε τη λέξη μαλάκας και το «και» είναι, το, είναι η λέξη «αλλά» η εθνική μας λέξη. Συγγνώμη, δεύτερο γκολ του Welbeck είναι αυτό, είδα καλά. Ναι. Ανέκδοτο της κοινωνίας. Ναι. Λέει κάποιος και έχει πολύ δίκιο. Λέει εδώ οι Βαρκελονέζοι τρέφουν εκτίμηση για τον κουμπαρά τον Βαλτές, δεν θα χτίμουν τον Πικέ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Γενικά οτιδήποτε δικό τους βγαλμένο από τα σπλάχνα της Καταλωνίας θέλουν κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί είναι για τους ίδιους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, ναι. Πρώτα κάποιος είναι ο Ντάνι Γουέλμπεκ, ο Ζίζι Ρόμπερτς των πλουσίων. Ο Πολ Γκασκόιν είπε για το Στράτο Τζο. Όταν τον είδα να παίζει με τη φανέλα με το νούμερο 9, ένιωσε τον ίδιο πόνο στα χλεχλένια. Λέει ο Χακίμ Κοντολάζων του Σάβα. Συνεχίζει το μοναχικό δρόμο του Στράτου Τζο. Τον τιμώ γι' αυτό. Ναι. Μπορώ να υιοθετήσω το ψευδόνυμο Ανδρέας Παπαμπρέου. Είναι η Ιεροσιλία να συνδυάζω δύο ιερά τέρατα. Είναι η Ιεροσιλία. Και νομίζω ότι έχει παίξει κιόλας. Κομπότης άκουσε καπό και πιάνει τα χλεχλένια.
Τα εύσημα για Στράτο Τζο τα λες και μου σαν ταινιά. Ή την καράφλα του ραπτό ζηλεύει ο Ντελαπένια. Στόικα ξανά. Άστα. Βίνι Τζόουνς είπε για Στράτο Τζο. Όταν είδα να παίζει με τη φανέλα με το νούμερο 9, ένιωσε ότι έπρεπε να σταματήσω το ποδόσφαιρο και να γίνω ηθοποιός και να του τραβήξω τα χαχλένια. Ξανά, ο Χακίμ Κοντολάζουν τη Σάβα. Προσφέρει Σούλα Κόμωση, Κοφίδι Βαμβακούλα. Γκοβού Εσχέν πιαστήκανε, ποιος μπαίνει αναγούλα. Η Στάθης Ψάλτης μάγκεψε, Κυριάκο που είναι κούλα. Λέει ο Νίκος Φίλιππο Καζιντζάγκης. Καλό τρίλημα, κακό ψευδόνυμο. Ναι. United μας λέει κάποιος έχει παίξει ο Blomqvist, όχι Arsenal. United, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος δικό μου, βεβαίως. Γιάννη λέει, επειδή νιώθω, προτείνω να παίρνεις χαρτάκι μπαλαντέρ και να κουμπώνεις διάδες στα επόμενα 29-58, λέει ο Στρατιλιβάριος. Μπράβο. Μπράβο. Ο Λόρδος Ήρων λέει μια τεράστια αλήθεια. Κάθε φορά που βγαίνουμε από εμπορικό κατάστημα, κυρίως ρούχων, φοβόμαστε μήπως χτυπήσουν ένα γκρεμό στην έξοδο και ας μην έχουμε κλέψει κάτι. Μάλιστα. Ναι. Είναι αλήθεια, ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Η FIFA ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει υποψήφοι για το Μουντιάλ 2026 να εγγυώνται φοροελαφρύνσεις, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και απαλλαγή από την εργατική νομοθεσία της χώρας. Και ισανότερα. Μάλιστα. Υπέροχα. Τι να πω. Τι να πω. Πέτρε μας για οικογενειακές ιστορίες, μαζί τώρα επεισόδιο Μολάνθιμος Νέτς στον Τζακ Νίκολσον. Τραγανέ, θέλα, δώσε μας κάτι παραπάνω, μας τα αφήνεις έτσι. Είναι το αλλά εθνική λέξη, αλλά αν ο Γκόντος ήταν ο Τζόρτζογλου στη φανέλα με το νούμερο 9, εσείς θα ήσασταν εκείνο με τον Τζαρούχα που κάνει τροματοφύλακα. Εντάξει, δεν είναι εκείνο με τον Τζαρούχα. Είναι το παιχνίδι τη συγγνώμη για σένα. Είναι ο Ανδρέας Αλεξανδράτος για σένα. Δεν είναι εκείνο. Είναι ο Ανδρέας Αλεξανδράτος τη Ίντερ για σένα. Ναι. Δεν πήγε τελικά. Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Τι ρωτάς τώρα. Δεν ρωτάω. Λέω δεν πήγε τελικά. Το λέω. Τι. Όχι, το λέω. Το λες ως τι. Το λέω ως διαπίστωση, διαπιστωτικά. Το λέω ερωτηματικά. Στο παλιό. Στου χρόνου. Ναι. Στο βραδιποριακό, στο αλεποριακό που θα αναβιώσει. Ναι. Θα έρθει ο Ρομπέρτο ή δεν θα έρθει. Θα έρθει προφανώς. Ναι. Θα έρθει προφανώς. Τι πάει να πει δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Ναι. Μα είναι τώρα συζήτηση. Το Σταματίνα Κιμτιλή νομίζω έχει παίξει. Ναι. Νομίζω ότι έχει παίξει. Το Μαμουτέ του, το πίτι του κάθε Αυλονίτη, όχι. Ναι. Πρέπει να πω. Δοκάρι για τις Σάλτσμπουργκ στις καθυστερήσεις. Αν προλάβα να δω καλά. Σωστά. Ντάνι Γουέλμπεκ, ο Αλεσάνδρος, ο Άρης των Πλουσίων, λέει ο Στόικα. Για τον οποίο Στόικα λέει ένας φίλος την εξής μεγάλη αλήθεια κατά τον ίδιο. Τα τριλήματα του Στόικα, ακόμα και αν είναι ζουελοκριάδες, διαβάζονται υποχρεωτικά. Ναι. Έχει τριετή σύμβαση εκπομπή, λίγη του χρόνου ευτυχώς. Ο Στρατιβάριος λέει: πέτυχα απόψε με τα αμάξι, 2-15χρονα να δέρνονται. Υπήρχε και τρίτος πιο εκεί που αντί να τα χωρίσει, τραβούσε βίντεο. Τα τιμά. Αναλόγως τα views που θα κάνει στο YouTube, λέω. Αν κάνει καλά views εγώ στο YouTube ή οτιδήποτε άλλο, τα ανεβάσουν, τότε προφανώς τα τιμά. Το Ζέλο Βέρδο, όχι, δεν έχει παίξει. Όχι. Ρωτάει κάποιος. Όχι. Ο Λάμπρος Χούφτος λέει το εξής. Πριν μερικές μέρες αναφερθήκατε στο επεισόδιο του Black Mirror, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι κρίνονταν και αντιμετωπίζονταν βάσει των likes που έπαιρναν από τους υπόλοιπους. Στη συνέχεια μάθαμε ότι κάτι τέτοιο ξεκινάει να πραγματοποιείται στην Κίνα. Ίσως να έχουμε προσέξει ότι πολλές φορές όταν γκουγκλάρουμε κάτι, κάποιο προϊόν, υπηρεσία κτλ., βλέπουμε προτινόμενες διαφημίσεις και group στο Facebook. Αυτά είναι show last year και εξηγούμε. Χθες το βράδυ, κάποια στιγμή ονειρευόμουν ότι ήμουν με τη σύζυγό μου και άλλη μία γυναίκα, πιθανότατα κοινή μας φίλη, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Στον αέρα πλανιόταν μια πολλά υποσχόμενη αίσθηση. Όχι, δεν έχει σημασία. Όχι, έτσι δεν λέει, έχει. Έτσι όχι, λέει ο φίλος. Αυτό και αν έχει σημασία. Ωραία, τώρα. Κοινή μας φίλη λοιπόν. Εντάξει, προχωράω εγώ για να μην μου χάσω τον ιρμό τώρα. Λοιπόν, πλανιόταν μια πολλά υποσχόμενη αίσθηση τριολέ. Κάποια στιγμή βλέπω τη γυναίκα μου και την άλλη κοπέλα να έρχονται κοντά. Αρχίζουν να αποκτώ ένα χαζό χαμόγελο. Και ναι, αρχίζουν να φιλιούνται. Καθώς ετοιμάζομαι να συμμετάσχω μπαίνοντας με τα μπούνια, ξυπνάω. Σαστισμένος και εκνευρισμένος, παύλα απογοητευμένος, προσπαθώ αμέσως να με ξαναπάρει ο ύπνος, πας και συνεχιστεί το όνειρο, αλλά πάπαλα. Ποτέ όμως. Σηκώνομαι μετά από λίγη ώρα. Γιατί το όνειρο εκτελήθηκε από τις κλασικές πρωινές ώρες. Ναι. Που βλέπουμε τέτοια όνειρα. Φτιάχνω τον καφέ μου, κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή, ανοίγω το Facebook και τι βλέπω μπροστά μου. Τι. Ένα meme το οποίο έγραφε. Όταν βλέπεις ένα καταπληκτικό όνειρο, αλλά ξυπνάς και αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μόνο ένα όνειρο.
Δεν κάνω πλάκα. What are the odds? Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Χόρχε Πάρεος αναρωτιέται, λέει, πιστεύετε ότι ο Στράτος Τζο μας ακούει και νιώθει σαν στάρ του σινεμά? Τι θα πει σαν στάρ του σινεμά, γιατί δεν είναι? Εντάξει, το είπε τώρα να κάνει τη ζυγαλική αναφορά, καλά. Υποθέτω εγώ. Καλά. Λοιπόν. Καλησπέρα, σας ακούω το τελευταίο 9μηνο και πλέον είμαι ταγμένος φαϊτκλαμπικός. Ζητάω το ψευδώνυμο Μάρκο Βαν Φακάρεν και προσδοκώ σε σύνταξη τριλημάτων, αν και θεωρώ ότι δεν έχω ακόμα τις βάσεις. Έχω άγνοια σε βασικά στοιχεία, όπως ποιος είναι ο Παβιό, που εδώ και κάποιους μήνες τον σκέφτομαι σε φάση χωρίς να τον ξέρω καν. Τι είναι, τον σκέφτεσαι σε φάση χωρίς να τον ξέρεις καν? Ακούστηκε όμορφο αυτό πολύ για το συγκεκριμένο. Ακούστηκε αρκετά υγρό. Σαν μωρομάντιλο ακούστηκε, υγρό πολύ. Ναι. Ήστερα να σκεφτείς κάτι καλύτερο από τον Μάρκο Βαν Φακάρεν. Μια που έχεις έτσι, πώς το λένε, νιώθεις ότι έχεις δυναμική και είσαι εγκαζομένος, θα έλεγα ένα λίγο καλύτερο ψευδώνυμο. Αναρωτιέται ο Κοντολάζων, ο Χακίμ του Σάβα, λέει, ο Πετράκης που προσπάθησε να αντικαταστήσει Αλεσανδράτο ήταν ο Μιούλερ των φτωχών, Ρουφιάνος δηλαδή? Για ξαναπέω στο συγγνώμη. Ο Πετράκης που προσπάθησε να αντικαταστήσει τον Αλεσανδράτο. Ναι. Αν ήταν ο Μιούλερ των φτωχών, δηλαδή ο Ρουφιάνος υπόθεση. Δεν το έχω. Εντάξει. Λόρδε Ήρωνα, συγγνώμη που θα το πω, κάνεις πολύ τίμες προσπάθειες νοηματικά, αλλά δεν βγαίνει κάπως καλά η ρήμα στα τριλήματα, γι' αυτό δεν διαβάζουμε. Ξέρεις ότι σε τιμούμε, κατά τα λοιπά. Ήθελα να το πω ότι έχει στείλει 4-5, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, ναι. Αλλά δεν βγαίνει η ρήμα. Κάτι δεν πάει καλά στη ρήμα. Ο Πολ Πογμπά κατάντησε τον πλούσιο Νοφουτσίνη. Τόργελε γκέργελι γκολ ρέιτ θυμίζει του Πατσίνη ή κρυάδε ζουελοκούκουνου μέχρι ήλιος για να σβήνει. Λέει ο Στόικα ξανά. Είναι... Απαντάει ο Στόικα κατευθείαν. Σας απαντάει. Σωστό. Σας βάζει τη θέση. Σωστό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο Κουρμπελιντάν, ότι πολλές από τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες, εάν γυρίζονταν σήμερα, θα κρίνονταν ως ομοφοβικές, αντιφημινιστικές και ρατσιστικές. Εντελώς όμως. Εντελώς όμως. Ναι. Οι μισές και βάλε. Οι μισές και βάλε, ναι. Έτσι. LFI αλληλεγγύη, είπαν για το Στράτο Τζο. Παναγούλιας. Κέρναγε μιμή φρουρός αχαΐας, κέρναγε χωριά της στις 3 μάτς την εβδομάδα. Γενικά η απόδοση του ανέβαινε εκτός λεκανοπεδίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς μεγάλη αλήθεια, λέει ο Καρεμπέος, αλλά όταν κάποια επώνυμη αναρτά μια σεξι φωτό, αρχίζουν τα αφιερώματα του στυλ τρελαίνει κόσμο η τάδε. Ναι, τεράστια αλήθεια. Ναι. Και επίσης έπεσε στο Instagram. Θέλω να πω. Ναι, έπεσε στο Instagram. Κάποιος φίλος προσφέρει το ψευδώνυμο μου το Μπιάνιτς. Okay. Είναι μια τίμια προσφορά. Στρατιβάριος λέει: έκοβα που λέτε σήμερα με το χρωτοκοπτικό κάτι τσουκνίδες σε μέγεθος δέντρου και βαφκαλιζόμουν με το πόσο μάστορας έχω γίνει, αφού τις κλάδευα 10-10 με μια κίνηση. Mm-hmm. Μετά για κάποιο ανεξήγητο λόγο θυμήθηκα το Γιάννη τον Καλιτζάκη. Mm-hmm. Από την άλλη, όλοι θυμόμαστε, ελπίζω, τον Τίμιο τον Εργάτη, τη Σημαία, το Γίγατα, το Στόπερ Μπετόν Αρμέ του Παναθηναϊκού, το Γιάννη τον Γκούμα. Λίγοι θυμούνται όμως πόσο προαναφερθείς Γιάννης Γκούμας, ο ύψος 1,84 20χρονος πάνω στα ντουζένια του τότε Γιάννης Γκούμας, στην πρώτη του συμμετοχή στην Πανάθα στις 15 Απριλίου 1995, μπήκε ως αλλαγή σε μάτς του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό στο ΑΚΑ και μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Γιάννη Καλιτζάκη σε διεκδίκηση κεφαλιάς, έπεσε κάτω και έμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων πάνω από 2 μήνες. Ο Δε Νίντζα συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Καλιτζάκης, σκέφτηκα, και αφού συχτήρισα κάτι κουτρουμπίδες, συνέχισα να πελεκάω τις τσουκνίδες. Μάλιστα. Και με το μήνυμα που λέει ο φίλος για τον Πετράκη που λέγαμε πριν, αυτό που αντικατέστησε τον Αλεξανδράτο, ναι, στο Σύρια, ναι, ο Πετράκης ήταν ο Κασίγια. Το οποίο είναι λιτό και σαφέστατο. Φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά τον Τάκη Μπουλή και τον Σταύρο Χόνδρο Θήμιο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Αύριο δεν έχει. Ουσιαστικά έχει μάλαγα, ναι, πάνω από την Δευτέρα λοιπόν. Κανονικό. Καληνύχτα. Χαίρετε.